Αυτά μας δίδαξε ο πολυσέβαστος γέροντας Κλεόπας. Και όταν τον παρακαλέσαμε να απευθύνει ειδικά το λόγο για τους τηλεθεατές της εκπομπής μας, είπε: Μοντουιτόρος πούνε ασά. Ο Σωτήρας ημών λέει έτσι. Πουτσίν αλουλάντος δέρτε τότε φρεμοντατόρι. Λίγη ζύμη. Όλο το φύρεμα ζύμη. Όλο το φύρεμα ζύμη. Δάκ Γκρέτια, σε Βουλγάρια, σε Σέρβια, σε Ρωμανία, σε τότε τέλη Ορθοδόξες βορφή ουνίτε, άρθε πάτε Ορθοδόξες στον τρόπο παμαντή. Αν η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Ρουμανία και όλες οι Ορθόδοξες χώρες θα είναι ενωμένες, τότε θα γίνονται Ορθόδοξοι όλοι οι άνθρωποι από τη γη. Deita do Brasil, o ortodoxia. Eu am fost în Grecia, m-am pus, am vorbit la facultate, la Atena, m-am pus la mănăstirea, cum îi zice mai, mănăstirea, un cântare sfânt. I-am uitat, nu, și acum am vorbit, fiindcă și-am constatat că grecii sărași sunt esența ortodoxiei, mezul. Από τις επισκέψεις και προσκύνημα που έκανα στην Ελλάδα, κατάλαβα πως η Ελλάδα είναι το κέντρο της Ορθοδοξίας. Με έβαλα να ομιλήσω σε πολλές εκκλησίες και μοναστήρια και διαπίστωσα πως πραγματικά στην Ελλάδα κρατιέται η αληθινή πίστη. Την Γκρέσια, την Ρωμανία, την Βουλγάρια, την Σερβία, σε μάργα λουμίνα, αντέπαμεντο. Έχουμε από την Ελλάδα, από τη Ρουμανία, από τη Σέρβια, από τη Βουλγαρία, το φως της πίστεως, της αληθινής πίστεως, να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο. Σε θείε Θερισσόρ λέτε, η Σέντε και του τότε ποπάλι Χριστίνη. Αυτές οι μικρές χώρες να είναι το κέντρο της πνευματικής